Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη, προωθώντας την πράσινη μετάβαση, προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα, με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης, με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece20.go.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Η απόφαση του ΔΠΑΕ να φέρει από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρες 6.000 φοιτητές έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις μεταξύ των φοιτητών. Για το θέμα αυτό μίλησε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη, το μέλος της Επιτροπής Σπύρος Μαμάλης. Την κατάργηση του τμήματος μηχανικών περιβάλλοντος του ΔΠΑΕ και τη συγχώνευση τμήματων της Σχολής Μηχανικών και μεταφορά τους από τη Σύνδο στις Σέρες, αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή στο Διεθνές Πανεπιστημίο Ελλάδος. Ο Σπύρος Μάμαλης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, μίλησε για την απόφαση στην εκπομπή κάθε μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη. Η απόφαση την οποία πήρε η Διοικούσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του Πανεπιστημίου μετά της συγχωνεύσεις τεσσάρων διαφορετικών ιδρυμάτων. Καθώς και της αύξησης της λειτουργικότητας και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας του Πανεπιστημίου σε συνδυασμό με την εκφρασμένη απέτηση του Υπουργείου και της κοινωνίας για αναδιοργάνωση του ακαδημαϊκού χάδι της Ελλάδος, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια, καλύτερες σχολές, να τα πτυχία να έχουν απόδοση στην αγορά εργασίας. Ζητήθηκε από την Διοικούσα του Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου να εκφράσει μία άποψη για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει αυτή την αναδιάθρωση του Πανεπιστημίου και τι προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για τις σχολές, τις υφιστάμενες, οι οποίες υπάρχουν ή αν θέλει να προτείνει την δημιουργία νέων σχολών. Ο κ. Μάμαλης εξήγησε το σκεπτικό της απόφασης. Η απόφαση την οποία πήρε η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου είναι η εξής, ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τον κόμβο των ΣΕΟΝ. Ναι. Έτσι, και να τον καταστήσουμε ένα κόμβο αριστείας, με έμφαση στα τμήματα των πολυτεχνικών σχολών. Ωραία. Στα τμήματα μηχανικών. Μέχρι εδώ καλά μου τα λέει. Τα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε η κατάργηση του τμήματος μηχανικών περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε η παντελή κατάργηση, καθώς είναι αυτή χωρίς τα γεωματικά δικαιώματα και μάλιστα και πάρα πολλά άλλα πανεπιστήμια σκέφτονται το. Καλώς το καταργούμε αυτό το τμήμα. Καλώς το καταργούμε. Καλώς καταργείται. Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση των φοιτητών και της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ίδρυμα στη Σύνδο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, τόνισε ότι στηρίζει τον αγώνα των φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής Μηχανικών του ΔΠΑΕ για αναβάθμιση των σπουδών τους για πτυχία με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα ενάντια σε αυτά τα σχέδια της προσωρινής διοίκησης και του Υπουργείου Παιδείας και απίθυνε κάλεσμα για νέα συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εάν οριστικοποιηθεί η απόφαση, δηλαδή μετά από ένα διάστημα ημερών, θα οδηγήσει στην κατάργηση από τη Θεσσαλονίκη των τμήματων μηχανικών παραγωγής και διοίκησης, ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανικών περιβάλλοντος και οι φοιτητές τους θα πρέπει να μεταφερθούν στις Σέρες. Ωστόσο, ο κ. Μάμαλης ξεκαθάρισε ότι οι φοιτητές που βρίσκονται ήδη σε αυτές τις σχολές
θα τελειώσουν εκεί τις σπουδές τους και δεν θα τους επηρεάσει αυτή η απόφαση. Οι φοιτητές οι οποίοι είναι όμως εγγεγραμμένοι θα τελειώσουν προφανώς εκεί που έχουν περάσει, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή στη Σύντο. Πάντοτε από την εμπειρία την οποία έχουμε, ναι, τόσα χρόνια και από την ηθική διάσταση, αν θέλετε, θα δοθεί μεταβατική διάταξη, μεταβατικός φόρος, έτσι ώστε όλοι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει σε ένα συγκεκριμένο τόπο να τελειώσουν εκεί πέρα. Άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό με την τέταρτη δόση με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού για τους πολίτες άνω των 70 ετών. Η πλατφόρμα θα ανοίξει σταδιακά για ηλικιακές ομάδες. Στην περιφέρεια των Σερών, εντωμεταξύ, οι εμβολιασμοί, σύμφωνα με τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Άνοιξε η πλατφόρμα το ραντεβού για εμβολιασμό με την τέταρτη δόση με το εμβόλιο κατά του COVID-19 για τους πολίτες άνω των 80 ετών. Προηγήθηκε η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για εμβολιασμό με την τέταρτη δόση στους άνω των 60 ετών. Η τέταρτη δόση με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας και το γεγονός ότι έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την πρώτη αναμνηστική δόση θα έχει όφελος σε αυτές τις ομάδες, καθώς αναμένεται να μειώσει σοβαρά την πιθανότητα νοσηλείας τους, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, που μίλησε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι και την Ελένη Μωραϊτή. Ότι η τέταρτη δόση είναι για συγκεκριμένες ομάδες προς το παρόν, ναι, και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλες ηλικίες και πάνω απ' όλα έχουν υποκείμενα νοσήματα. Ναι. Όταν είσαι λοιπόν και εμβολιασμένος να είσαι, απλώς δεν πεθαίνεις και δεν διασωληνώνεσαι. Mm-hmm. Αυτό είναι η διαφορά εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Οι ανεμβολίαστοι και στη μονάδα μπαίνουν και διασωληνώνονται και θανάτους έχουμε. Και τα ποσοστά που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, ναι, είναι πάρα πολύ υψηλά των ανεμβολίαστων συγκριτικά με τον εμβολιασμένο. Ναι. Και βέβαια δεν είναι τα νέα άτομα που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Η πλατφόρμα θα ανοίξει σταδιακά αναηλικιακές ομάδες ανά δεκαετία. Έτσι, μετά τους άνω των 80 ετών, θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα το άνοιγμα της πλατφόρμας στο ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 70 με 79 ετών και ακολούθως για την ηλικιακή ομάδα 60 με 69. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, οι εμβολιασμοί, σύμφωνα με τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, Δημήτρη Μπαλαξή, κινούνται σε χαμηλά ποσοστά, ενώ αναμένουν την προσέλευση να αυξηθεί το ερχόμενο διάστημα. Συνεχίζεται, βέβαια δεν υπάρχει η μεγάλη προσέλευση, αλλά έρχεται κόσμος και εμβολιάζεται. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον από ό,τι φαίνεται και ορισμένες κατηγορίες θα υπάρξει και τέταρτη δόση, νομίζω σε εθελοντική βάση, οπότε σίγουρα θα έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση. Από την άλλη, τώρα παράταση παίρνει η ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης μετά από την απόφαση της κυβέρνησης σε 9 και 6 μήνες αντίστοιχα. Την ίδια ώρα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αποφάσισε, όπως είδαμε νωρίτερα, για τη χορήγηση της τέταρτης δόσης. Σε ισχύ τέθηκαν με κία που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 2 Απριλίου οι αλλαγές στη διάρκεια των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας εναρμονίζεται πλέον με τους κανόνες της Κομισιόν και έτσι η ισχύ του πιστοποιητικού εμβολιασμού επεκτείνεται στους 9 μήνες και του πιστοποιητικού νόσησης στους 6 μήνες. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι ότι σχετικά με το πιστοποιητικό νόσησης, ενώ ίσχυε μέχρι τώρα για 3 μήνες, θα ισχύει πλέον από εδώ και πέρα για 6 μήνες. Δηλαδή αυτοί που είχαν πιστοποιητικό νόσησης τριμήνου θα ισχύει για εξάμηνο. Αυτοί που ήταν εμβολιασμένοι με τις δύο δόσεις ίσχυε μέχρι τώρα για 7 μήνες το πιστοποιητικό εμβολιασμού, πλέον θα ισχύει για 9 μήνες. Άρα πήρε παράταση τόσο το πιστοποιητικό νόσησης από το τρίμηνο στο εξάμηνο και αυτοί που είχαν εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις πήγε στο 9 μήνο από το 7 μήνο. Σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά νόσησης, στην ΚΙΑ υπενθυμίζεται ότι εκδίδονται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορονοϊό COVID-19 εντός 14 ημερών μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο. Ειδικά για τους πλήρους εμβολιασμένους κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19, δηλαδή rapid test. Το καθοριστικό σημείο της ΚΙΑ για τα πιστοποιητικά νόσησης αναφέρει ότι πλέον η ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως 180 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ισχύει και για 9 μήνους και για αυτούς που έχουν κάνει μια δόση εμβολίου και έχουν νοσήσει. Δηλαδή, άμα έχουν μια νόση
και μια δόση εμβολιασμού, τότε ισχύει για 9 μήνων. Αυτούς που έχουν κάνει τις τρεις δόσεις, προς το παρόν ισχύει επαορίστου. Δεν υπάρχει περιορισμός αυτοί που έχουν κάνει τις τρεις δόσεις. Την ίδια ώρα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αποφάσισε τη χορήγηση τέταρτης δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού στους άνω των 70 ετών, καθώς και σε εκείνους που ζουν σε μονάδες φροντίδας, αλλά και στους άνω των 60 που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Έχει ανακοινωθεί και για την τέταρτη δόση εμβολιασμού. Αυτό ισχύει μέχρι στιγμής για τους ανοσοκατασταλμένους, για όλους αυτούς που έχουν ανοσοκατασταλτικά προβλήματα και πήρε και τώρα ισχύει και άνω των 70 για όλους και άνω των 60 μέχρι των 70 αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα. Για αυτούς όμως δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει να εμβολιαστεί, έτσι, είναι προαιρετική η εκτέλεση του εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες της τέταρτης δόσης. Ο Δήμος Βυσσαλτίας ανακοίνωσε την έγκριση και ένταξη προς χρηματοδότηση της πρότασης που υποβλήθηκε για την πρόσκληση στον άξονα προτεραιότητας πολιτική προστασία και προστασία της δημόσιας υγείας του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Ο Δήμος Βυσσαλτίας ανακοίνωσε την έγκριση και ένταξη προς χρηματοδότηση της πρότασης που υποβλήθηκε για την πρόσκληση ΑΤΑΦ09 στον άξονα προτεραιότητας πολιτική προστασία, προστασία της δημόσιας υγείας, τεχνική βοήθεια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά στη σύνταξη νέων μελετών συνολικού προϋπολογισμού 456.257 ευρώ σε επίπεδο εφαρμογής για τα αντικείμενα. 1. Μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων Δήμου Βυσσαλτίας που θα αφορούν στις ακόλουθες κτηριακές υποδομές: Δημοτικό Μέγαρο Νιγρήτας, Γυμνάσιο Λύκειο Νιγρήτας, Γυμνάσιο Λύκειο Μαυροθάλασσας, Γυμνάσιο Δημητριτσίου, Κοινοτικό Κατάστημα Δημητριτσίου. Και 2. Μελέτη για την αποκατάσταση του κτηρίου πρώην θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων στην Νιγρήτα. Το προτινόμενο έργο αναφέρεται στην αποκατάσταση του κτηρίου του πρώην θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων στην Νιγρήτα και την επανάχρησή του ως κτίριο πολλαπλών χρήσεων. Περιλαμβάνει τη δομική αποκατάσταση, τη λειτουργική προσαρμογή και την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ακόμη την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου, καθώς και την επίπλωση και τον εξοπλισμό του χώρου. Το κτίριο βρίσκεται χωρίς συντήρηση εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα την υποβάθμισή του ως ιστορικού και πολιτισμικού πόρου, ενώ έχουν υποβληθεί πολλές φορές αιτήματα για την κατεδάφιση του λόγω επικινδυνότητας. Η Φιλαρμονική των Άνω Ποροϊών είναι ένα ιστορικό σωματείο της περιοχής. Οι κάτοικοι αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή και η Φιλαρμονική πρωτοστατεί στις μουσικές εκδηλώσεις της περιοχής και όχι μόνο. Δείτε τώρα ένα απόσπασμα από το αφιέρωμα και ολόκληρο θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε μετά το τέλος του δελτίου. Βρισκόμαστε στα Άνω Πορό Γιασερών, σε ένα από τα πιο όμορφα και τα πράσινα χωριά της Ελλάδος, στις υπόρειες του όρους Κερκίνη, στα γραφεία της Φιλαρμονικής, όπου στεγάζονται και οι χώροι εκμάθησης των μουσικών δοκιμών της Φιλαρμονικής και θα συνομιλήσουμε τόσο με παλιούς μουσικούς όσο και με νεότερα μέλη της. Ένα ιστορικό σωματείο που λαμπρύνει την περιοχή των Άνω Ποροίων και συνοδεύει μουσικά όλες τις εκδηλώσεις των Ανωποροιωτών, η Φιλαρμονική, προσπαθεί σήμερα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία να συνεχίσει μια μακρά παράδοση μουσικού πολιτισμού. Στην κάμερα του TV Επιλογές μας μίλησαν παλιά αλλά και νεότερα μέλη της, δίνοντας το πολιτιστικό στίγμα της. Και αν δούμε το μέτρο, μέσα στο μέτρο, και μετρήσουμε τις υπόλοιπες μάτρες, θα δείτε ότι αυτή είναι σε κάποιους θα πει καλά. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η νότα, αφού δεν μετρέται, δεν συνυπολογίζεται στις υπόλοιπες. Απλά επειδή έχει πάρα πολύ μικρή αξία, την βάζουν έτσι και λέγεται πέριση. Ένα από τα παλιότερα μέλη της Φιλαρμονικής, ο μουσικός και μουσικοδιδάσκαλος κύριος Ζωήδης, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Φιλαρμονική για 47 χρόνια από το 1975, αναφέρθηκε κυρίως στα ιστορικά στοιχεία της ίδρυσής της και ανέφερε ότι η μπάντα ξεκίνησε την πορεία της πολύ νωρίτερα, το 1934, με ιδρυτικό μέλος τον Χρήστο Σώστη, τον δάσκαλο από τη Θεσσαλονίκη που μοιήθηκε στη μουσική κατά την παραμονή του στο Παπάφιο.
Τέλος, ο κύριος Ζουίδης δήλωσε ότι το όνειρό του είναι όχι μόνο να διατηρηθεί η φιλαρμονική, αλλά και να λειτουργήσει στα πρότυπα της φιλαρμονικής Κέρκυρας. Εσείς πόσα χρόνια προσφέρετε στην υπηρεσία σας, είτε ως μουσικός είτε ως μουσικοδιδάσκαλος, στη φιλαρμονική Ανωπορίων? Δυστυχώς ξεκίνησα το 1975, δηλαδή σε ηλικία 15 χρονών, επειδή τότε υπήρξε ένα διάστημα που είχε σταματήσει η φιλαρμονική και με την επάνωδο του Χρήστου του Σώστη, του μουσικού διδάσκαλου τότε, ξεκίνησα 15 χρονών περίπου και από τότε δεν σταμάτησα ποτέ. Δηλαδή από το 1975 είμαι ενεργό μέλος και από το 1982 είμαι ο δάσκαλος που διδάσκει τα παιδιά και οργάνου παίκτης. Ο κύριος Κοτούλας δήλωσε ότι η φιλαρμονική είναι το στολίδι και η χαρά των Άνω Πορείων. Φιλαρμονική Άνω Πορείων, η ομορφιά, το στολίδι των Άνω Πορείων. Η γλυκιά φωνή, η αντιπροσωπεία σε όλη την περιοχή, τα Άνω Πορείων, αντιπροσωπεύει τα Άνω Πορείων για τη μελωδία, τη χαρά που ακούει όλος ο κόσμος. Ο κύριος Δεβελάσκας ευχαρίστησε εμάς και το TV Επιλογές για την προβολή που κάνουμε στη φιλαρμονική Άνω Πορείων. Πρέπει να ευχαριστήσω εσάς, τη Γραφίδα Συντικής και το TV Επιλογές για τη τιμή που μας κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Στην κάμερα του TV Επιλογές μίλησαν και οι μικροί σπουδαστές της φιλαρμονικής, αναφερόμενοι στα μουσικά όργανα που παίζουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εκμάθησή τους, στον χρόνο εκμάθησης ενός μουσικού κομματιού, στην αγάπη τους για τη μουσική, στις εκδηλώσεις που έλαβαν μέρος, στα αγαπημένα τους κομμάτια, αλλά και στα προβλήματα που προκάλεσε ο κορονοϊός με τη ματέωση εκδηλώσεων και τα μαθήματα που χάθηκαν λόγω εγκλεισμού. Εβίνα, εσύ τι όργανο παίζεις και πόσο χρονικό διάστημα σου παίρνει για να μάθεις ένα κομμάτι? Παίζω σαξόφωνο και μου παίρνει γύρω στη μία εβδομάδα. Γιατί κάτω σαξόφωνο είναι αρκετά εύκολο, γιατί μοιάζει πολύ με τη φλογέρα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι? Η Μακεδονία. Γιούλη, τι σε έκανε να αγαπήσεις τη μουσική και να ασχοληθείς με τη φιλαρμονική των Άνω Πορείων? Μ' άρεσε να ακούω και να βλέπω τη μουσική, να την ακούω γενικά, τα όργανα, και έβλεπα και τους συγγενείς μου που έπαιζαν, τον παππού μου, τη μαμά μου. Δύσκολο σε αυτό το όργανο είναι ότι έχει 3 πλήκτρα και είναι λίγο δύσκολο. Μέχρι να το μάθεις όμως, είναι λίγο δύσκολο. Όταν το μάθεις είναι εύκολο. Βάσια, σε τι ηλικία ξεκίνησες να μαθαίνεις μουσική και πότε άρχισες να έρχεσαι στη φιλαρμονική των Άνω Πορείων? Στην ηλικία των 7 ετών, το 2016. Τι όργανο παίζεις και πώς το επέλεξες το συγκεκριμένο? Παίζω σαξόφωνο και το επέλεξα... Έπαιζε η θεία μου, την έβλεπα, και επίσης ερχόμουν με τον μπαμπά μου στις πρόβες και έβλεπα και τα άλλα παιδιά να παίζουν σαξόφωνο και μου άρεσε από πάντα. Το όργανο είναι σχετικά δύσκολο επειδή έχει μόνο 3 πλήκτρα και πρέπει να θυμάσαι τις νότες και έχει μια δυσκολία αυτό. Πόσο καιρό κάνεις μαθήματα εδώ στη φιλαρμονική των Άνω Πορείων? Έναν χρόνο, νομίζω. Και το αγαπημένο σου κομμάτι ποιο είναι? Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι η Καβάλα. Σου έλειψε καθόλου η ενασχόληση με τη μουσική και τη φιλαρμονική τα 2 τελευταία χρόνια περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού ή κάνατε διαδικτυακές πρόβες και εκδηλώσεις? Μου έλειψε πάρα πολύ, δυστυχώς δεν κάναμε διαδικτυακές πρόβες. Εκδηλώσεις κάναμε κάποιες φορές. Άλλες φορές δεν κάναμε λόγω της πανδημίας. Δυστυχώς δεν κάναμε μαθήματα εδώ πέρα, δεν ερχόμασταν καθόλου και μείναμε πολύ πίσω. Ξεκίνησε από τις 31 Μαρτίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2021. Οι φοροτεχνικοί, ωστόσο, εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις για το αν θα τηρηθεί ο χρόνος. Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2021 στις 31 Μαρτίου, ευνηδιάζοντας τα λογιστικά γραφεία με τους φοροτεχνικούς να είναι επιφυλακτικοί για το πόσο έτοιμο είναι το σύστημα. Έτσι, οι πολίτες μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προκειμένου να τις υποβάλουν από μόνοι τους, εάν μπορούν, ή αλλιώς να απευθυνθούν στο λογιστή τους. Τώρα να πούμε ότι το Υπουργείο μας έκανε μία έκπληξη σήμερα. Μας άνοιξε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και θεωρούμε ότι δεν είναι έτοιμο το σύστημα ακόμα για κάτι τέτοιο.
Θέλω να ελπίζω, επειδή σήμερα είναι 31 Μαρτίου και άνοιξαν το σύστημα 31 Μαρτίου, ότι όταν το καλοκαίρι θα είναι το τέλος των δηλώσεων, δεν θα μας πιστώσουν ολόκληρο το Μάρτιο, λέγοντάς μας ότι από το Μάρτιο σας έχουμε ανοιχτές τις δηλώσεις, ενώ είναι μόλις 31 Μαρτίου. Ενώ αναμένεται τον Απρίλιο να δοθεί οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους υπερήλικες ανασφάλιστους, καθώς και στους δικαιούχους του επιδόματος ΚΕΑ. Τα επιδόματα έχουμε ξαναπεί ότι είναι τα εξής. Αυτοί που θα πάρουν μέσα στον Απρίλιο ενίσχυση είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν εισόδημα ατομικό μέχρι 7.200 το χρόνο και οικογενειακό μέχρι 14.400. Είναι η κατηγορία των συνταξιούχων που είχε λάβει τα 250 μέσα στο Δεκέμβριο. Αυτή η κατηγορία των συνταξιούχων θα ξαναλάβει 200 ευρώ εφάπαξ ενίσχυση μέσα στον Απρίλιο. Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες επίσης θα λάβουν μια ενίσχυση 200 ευρώ. Και οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, του επιδόματος ΚΕΑ, θα λάβουν και αυτοί διπλάσια δόση μέσα στον Απρίλιο. Οι συνταξιούχοι δεν θα πρέπει να κάνουν τίποτα, θα γίνει αυτόματα και οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, θα γίνει αυτόματα η καταβολή του επιδόματος. Καραμολέγος. Το καταλαβαίνεις και μόνο από το άρωμα. Εγώ στο φρυγάνισμα. Εγώ πάντως, παιδιά, το καταλαβαίνω στη γεύση. Χωρίς προσωτά, χωρίς συντηρητικά, το γράφει πάνω. Ξέρεις να διαβάζεις, ξέρεις και τι τρως. Ψωμί για τόστ Καραμολέγκος από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά και με σφραγίδα. Ο Καραμολέγκος το έκανε με αγάπη. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράφουν την αγάπη σου για το μωρό σου. Υπάρχει όμως μία που περιγράφει τη φροντίδα που θέλεις για το βρεφικό δερματάκι του. Sensitive. Babylino Sensitive. Συνδυάζουν σε μία μονοπάνα την άρεστη απορροφητικότητα, συγκρατώντας τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας από κάθε άλλη πάνα με την πιστοποιημένη φιλικότητα. Η πρώτη πάνα στην Ευρώπη με πιστοποίηση Ecotex. Συστήνεται από τους ειδικούς. Babylino Sensitive. Για αποδεδειγμένη προστασία και sensitive φροντίδα σε μία μονοπάνα. Συμφέρουσες προτάσεις για τις αγορές σας και τον Απρίλιο. Χρυσή ζύμη νηστίσιμη χορτόπιτα, μόνο 4,58. Αλατίνι πτυμπέρ, digestive, crackers, 35% πιο φθηνά. Ακόμη, σκόνη πλυντηρίου όμο, 45 μεζούρες, μόνο 4,99. Τένα pants και lady, 40% πιο φθηνά. Kleenex καθαριστικά πατώματος 1 λίτρου, spray, υγρά πανάκια, Vese Block, 50% πιο φθηνά. Και όλα τα χαρτιά υγείας Softex, 50% πιο φθηνά. Κερδίστε το αρνί του Πάσχα. Μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη κλήρωση για ένα αρνί σε κάθε κατάστημα Κάτζας με αγορές αξίας 120 ευρώ με την κάρτα Κάτζας. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Με αφορμή την προσπάθεια εξαπάτησης ηλικιωμένης μέσω Messenger, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Σερών, Αναστάσιος Αραμπατζής, εφιστά την προσοχή των πολιτών για τις ηλεκτρονικές απάτες, τονίζοντας πως δίνουμε μόνο τον αριθμό IBAN και ποτέ κωδικούς. Και επίσης θα πρέπει να προσέχουμε οποιαδήποτε ηλεκτρονική δοσοληψία έχουμε. Δείτε τώρα και πώς περιγράφει την περιπέτειά της η ηλικιωμένη γυναίκα. Παραλίγο να χάσει ένα ολόκληρο μηνιάτικο η κυρία Μαργαρίτα από τις Σέρες, που αφηγείται στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές, πώς επιτίδη προσπάθησαν να την εξαπατήσουν με μηνύματα στο Messenger, υποτίθεται από τη φίλη της. Ανατρίχεσα, πήγα μέσα στο γιο μου και του λέω έτσι και έτσι, του λέω του γιού μου. Δηλαδή σας έστειλαν μήνυμα? Μήνυμα ότι ήταν μια φιλνάδα μου και μου τελειώνει η κάρτα, μου λέει, τώρα και έχω τα λεφτά μέσα και θέλω να τα ρίξω στη δική σου την κάρτα για να μην τα χάσω. Και σε ζητούσαν κωδικούς. Μου ζήτησε τον αριθμό της κάρτας, της τον έδωσα. Τα μηνύματα στο τάμπλετ που μας έδειξε η κυρία Μαργαρίτα έγραφαν. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τι έγινε? Α, πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι λίγο. Ρε εσύ, δεν μπορώ να μιλήσω, σου λέω. Τι με παίρνεις? Τι θέλεις, ρώτησέ με να σου απαντήσω. Να σου πω, κάρτα τράπεζας έχεις, Ενώ αυτή που βάζουμε στο μηχάνημα και βγάζουμε λεφτά και που πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Βρε, τι γράφεις τόση ώρα? Δύο λέξεις γράψε μου, ναι ή όχι. Η κάρτα η δική μου δεν μπορεί να βγάζεις, μόνο να ψωνίσεις στο. Σε ποιας τράπεζας είναι? Τι κάρτα είναι δηλαδή, ποιας τράπεζας? Ότι η κάρτα μου τελειώνει,
έχω λεφτά μέσα και να μην τα χάσω, να τα ρίξω στη δική σου την κάρτα. Και μου τα δίνεις πάλι. Η ηλικιωμένη γυναίκα αρχικά πίστεψε στα μηνύματα, καθώς ήταν από τη φίλη της, και προσπάθησε να βρει την κάρτα της. Της έγραψε τον αριθμό της κάρτας, αλλά την πρώτη φορά τον έγραψε λάθος και μετά τον ξαναέγραψε. Όταν όμως τη ζήτησε το πιν, εκείνη άρχισε να υποψιάζεται. Εκείνη τη στιγμή δεν νόμιζα ότι ήταν αλήθεια. Και παίρνω την κάρτα της, στείλω τον αριθμό που είχε απάνω η κάρτα της τράπεζας. Και μετά σε λίγο, στην αρχή το έστειλα ένα νούμερο λάθος και με κοροϊδεύεις, μου λέει. Και μετά βλέπω την κάρτα εγώ και τον αριθμό που έστειλα, με ήταν λάθος, έστειλα πάλι τον αριθμό. Καλά, μου λέει εμένα, εντάξει, λέει, ευχαριστώ, λέει, αλλά θα μου δώσει τον κωδικό της κάρτας να τα βάλω στην τράπεζα. Εκεί τον κωδικό μόνο εγώ και ο γιος μου το ξέρει και δεν πρέπει να το ξέρει κανένας, λέω. Ωραία. Μπορείς να μου γράψεις λίγο τον αριθμό της κάρτας? Θέλω να σου βάλω κάτι χρήματα, γιατί λύγει η δικιά μου κάρτα σήμερα και θα τα χάσω. Να τα βάλω σε σένα, να μην χαθούν και μου τα δίνεις. Έχει κάρτα πάνω έναν αριθμό μεγάλο. Αυτόν γράψε μου λίγο. Να, πάρε την κάρτα από τον Ρόμπερτ, γιατί την έχει αυτός που ψώνησε χθες. Τώρα δεν μπορώ να τον βρω. Πες του λίγο να σου στείλει την κάρτα μια φωτογραφία και στείλτη μου. Στην έστειλε? Τι τράπεζα είναι? Αφού είναι λάθος ο αριθμός, με δουλεύεις? Τι τράπεζα είναι? Πες μου και το πιν. Δεν μπορώ να πάω πάλι στο Ρόμπερτ, γιατί έχει συνάθρηση τώρα. Θα πάω μετά τις 12. Δικιά σου κάρτα έχεις? Δεν θυμάμαι το πιν, γιατί ψωνίζω Ρόμπερτ. Έλα, ρώτησε τον άλλη μια φορά. Τελευταία, μισό λεπτό. Βρε, θα μου απαντήσεις? Βρε, πες μου και το πιν, μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Βρε, θα μου απαντήσεις? Θα σου απαντήσει αστυνομία, γιατί ό,τι θέλεις θα σου στείλει αυτή. Το έκλεισα, όταν έκλεισα το, άφησα το τάμπλετ σπίτι και ντύνομαι, κατεβαίνω και πάω στη φιλνά να μου πίνω καφέ. Με μένα παίζεις, λέω. Εγώ στο είπα, μου λέει, ότι αυτή το είχε πάθει πριν από μένα. Στο είπα, λέει, ότι έτσι και έτσι πρόσεχε. Εγώ νόμιζα μήπως ήσουν ασύλλη, αυτό ήρθα εδώ τώρα. Τι λέω, να σου δω εγώ τον κωδικό, εσένα, τι λέω. Και γυαλούσαμε. Η φίλη της κυρίας Μαργαρίτας ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται να προσέχουμε και να μην δίνουμε ποτέ προσωπικούς κωδικούς σε κανέναν και κυρίως μέσω διαδικτύου. Προσέχουμε τη μέρα μέσω Viber. Ελέγχουμε πάντα τις αποστολές των μηνυμάτων, είτε email είτε μηνυμάτων μέσω Viber. Πολλά μηνύματα που στέλνουν ακόμα και σε email και φέρουν ότι είναι από την Alpha Bank, από την Εθνική Τράπεζα, από την Eurobank και λέει έχει μπλοκάρει ο τραπεζικός σας λογαριασμός ή έχει μπλοκάρει η κάρτα σας, είναι ψευδής. Βλέπουμε ότι η αποστολέας δεν είναι ποτέ η Alpha Bank. Οι τράπεζες δεν ζητούν ποτέ κωδικούς internet banking για οποιοδήποτε λόγο. Δεν δίνουμε την κάρτα μας τη χρεωστική, την κάρτα να λείψουν σε κανένα και για οποιοδήποτε λόγο. Η κυρία Μαργαρίτα πάντως κατάφερε να σώσει τα χρήματά της και γι' αυτό συμβουλεύει όλους τους ηλικιωμένους να προσέχουν. Να προσέχουν, γιατί η κάρτα είναι μόνο για μας, δεν είναι για κανέναν, ούτε τα παιδιά μας δεν ξέρουν, όχι οι άλλοι. Γιατί καμιά φορά και τα παιδιά την παίρνουν την κάρτα και σου παίρνουν τα λεφτά. Έτσι δεν είναι? Άρα προσοχή. Γι' αυτό η κάρτα είναι ο κωδικός. Κρυφός, να το ξέρω εμείς και το κομπιούτερ που μας δίνει λεφτά. Διοργανώθηκε το πρωί της Παρασκευής για τρίτη φορά διεθνές σεμινάριο υποθεραπείας από το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών του ΚΕΘΗΣ σε συνεργασία με τον Παγκοσμίου Εμβέλειας Αμερικανικό Οργανισμό στο Ξενοδοχείο Ελπίδα στην Ελλάδα των Σερών. Το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών ΚΕΘΗΣ διοργάνωσε το πρωί της Παρασκευής διεθνές σεμινάριο υποθεραπείας στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλου, Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών και άλλων προσώπων που στηρίζουν και άπτονται της οργάνωσης. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών στηρίζει και ήταν και είναι κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις και φυσικά με το ΚΕΘΗΣ. Εκεί γίνεται ένα σπουδαίο έργο, πραγματικά ένα έργο πρωτοπόρο και γι' αυτό θα μας βρουν πάντοτε δίπλα τους, κοντά τους, συνοδοιπόρους τους.
σήμερα και εμείς εδώ μετέχουμε σε αυτό το διεθνές σεμινάριο υποθεραπείας. Είναι κάτι το οποίο πανελλαδικά, σας λέω, είναι πρωτοπόρο και πρέπει όλοι οι φορείς να το αγκαλιάσουμε και να το στηρίξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα σεμινάριο που ξεπερνά τα όρια όχι μόνο του νομού Σερών, του Δήμου Εμμανουήλ Παπά του νομού Σερών, ξεπερνά τα όρια της χώρας. Μέσα από αυτούς που μετέχουν, τους ειδικούς επιστήμονες που μετέχουν στο σεμινάριο, βρίσκονται από 4 χώρες εκτός της χώρας μας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην διοίκηση του ΚΕΘΙΣ που με δική της πρωτοβουλία για μία ακόμη φορά και για τρίτη φορά στην ιστορία του ΚΕΘΙΣ, ξεκινώντας από το 19 και το 20, μετά δυστυχώς υπήρξε ο κορονοϊός, φέτος διοργανώνει το ΚΕΘΙΣ ένα παγκοσμίου επίπεδου σεμινάριο με εισηγητές και επιστήμονες υψηλού επίπεδου και υψηλού κύρους, οι οποίοι βοηθούν με τις επιστημονικές τους γνώσεις να διαφωτίσουν όλους μας για την ταύτιση του συγκεκριμένου ζώου, του αλόγου, με το πρόβλημα, με κάποια κινητικά προβλήματα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος και πώς εξυπηρετούνται μέσα από αυτές τις συνεδρίες με το άλογο. Αυτό το οποίο γίνεται εδώ στις Σέρες είναι, θα μπορούσα να πω, κάτι φανταστικό. Γίνεται ένα σεμινάριο το οποίο είναι υψής της σημασίας, το κάνουν 2 Αμερικανοί, δεν γίνεται πουθενά άλλο στην Ευρώπη και κάποιος ο οποίος παρακολουθεί το σεμινάριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει το χαρτί το οποίο θα πάρει από εδώ και να ασχοληθεί μετά με τις θεραπείες με τα άλογα οπουδήποτε στον πλανήτη. Θα ήθελα να πω, να ευχαριστήσω καταρχάς την επιχείρηση Γατίδη, η οποία μας βοήθησε σε αυτό. Επίσης, το ξενοδοχείο εδώ, το Κωνσταντινίδη, που και αυτός είναι χορηγός μας, και το μεγάλο χορηγό που είναι ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Σήμερα είναι μια εκδήλωση, ένα σεμινάριο επιστοποίησης για υποθεραπευτές με πρωτοβουλία του ΚΕΘΙΣ, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του ΚΕΘΙΣ για τον νομό μας και για τον κλάδο της υποθεραπείας. Έρχεται μετά από τις άοκνες προσπάθειες και της Μαρίας της Λίγκα και της προσπάθειας όλων των μελών που διαχρονικά έχουν ασχοληθεί με την ανάδειξη του ΚΕΘΙΣ και την ανάδειξη και του τόπου μας ως πρωτοπόρο σε θέματα υποθεραπείας. Διοργανώνεται από την Αμερικανική Οργάνωση Υποθεραπείας. Σε αυτό μπορώ να πω ότι έχουμε την διαρκή στήριξη και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, όπως και αρκετούς ιδιώτες όπως η επιχείρηση Γατίδης και το Ελπίδα που μας στηρίζει. Νομίζω ότι με αυτές τις προσπάθειες προωθούμε τα θέματα φυσιοθεραπείας και ειδικά της υποθεραπείας, αλλά είναι και μια μοναδική ευκαιρία, ξέρετε, για να αναδεικνύουμε και το νομό μας ως προορισμό και είναι μια μοναδική ευκαιρία να δείξουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε και τέτοιου είδους διοργανώσεις και να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Είναι η τρίτη φορά που πραγματοποιείται σεμινάριο αυτού του επίπεδου στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών από τον Παγκόσμιο Εμβέλειας Αμερικανικό Οργανισμό American Hypotherapy Association, γεγονός που συμβάλλει τόσο στην προβολή της περιοχής, αλλά κυρίως στη σωστή επιμόρφωση και εξειδίκευση των φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και λογοθεραπευτών, οι οποίοι επιμορφώνονται επιστημονικά για τη σημαντική συμβολή του αλόγου σε θεραπευτικές συνεδρίες ατόμων με διαφόρων τύπων κινητικές αναπηρίες. Θεωρώ ότι εκτός από το τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον που δημιουργεί αυτό το σεμινάριο, συνέδριο, είναι και μια προβολή για τον Δήμο μας και για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Αυτό το σεμινάριο μπορεί να το παρακολουθήσουν άτομα τα οποία είναι φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και είναι εξειδίκευση πώς να ασκήσουν το επάγγελμά τους χρησιμοποιώντας το άλογο. Και έχει αποδειχθεί ότι η θεραπεία με το άλογο φέρνει φανταστικά αποτελέσματα. Προχωράμε βήμα-βήμα.
Χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας στείλεται τόσα χρόνια, προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο. Βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άρεστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5ο χιλιόμετρο Σερώνη Κρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη, προωθώντας την πράσινη μετάβαση, προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα, με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης, με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece2.0.gov.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Με την διεξαγωγή του πρώτου και δεύτερου γύρου σήμερα και αύριο, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός των Βαλκανίων επικεντρώνεται στο αυτοκινοδρόμιο των Σερών, καθώς 100 και πλέον αθλητές από Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, Ελλάδα και άλλες χώρες θα αγωνιστούν στο πλαίσιο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας. Το παρόν σήμερα στους αγώνες έδωσε και ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης. Βρισκόμαστε στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών, όπου διεξάγεται αυτό το τρίμερο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλετών. Κάτω από τον ηλιόλουστο ουρανό των Σερών, με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί ένα φανταστικό υπερθέαμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, διεξάγεται το τρίμερο 8, 9 και 10 Απριλίου το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας με πολλές συμμετοχές από όλες τις βαλκανικές χώρες. Στην κάμερα του TV επιλογές μίλησαν μέλη της διοίκησης του αυτοκινητοδρομίου, οδηγοί και θεατές. Δήμαρχος Σερών και πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου, κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης, δήλωσε ότι η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ανατολική Ευρώπη χτυπάει αυτό το τριήμερο στις Σέρες, με συμμετοχές από όλες τις βαλκανικές χώρες, δίνοντας την ευκαιρία να αναδειχθεί το αυτοκινητοδρόμιο ως αναπτυξιακό εργαλείο. Πρόεδρε, πείτε μας λίγα λόγια για τους αγώνες του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας που διοργανώνται αυτό το τριήμερο στις πίστες του αυτοκινητοδρομίου Σερών, δηλαδή πόσοι αθλητές λαμβάνουν μέρος, πόσες χώρες συμμετέχουν και αν υπάρχει κάποια βαλκανική χώρα που δεν συμμετέχει και γιατί. Νομίζω ότι συμμετέχουν όλες οι βαλκανικές χώρες. Είμαστε εδώ πραγματικά σε πάρα πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε πολλούς αθλητές και από τη Σερβία και από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία και από τα Σκόπια, από την Αλβανία, από την Τουρκία. Άρα νομίζω ότι όλα τα Βαλκάνια είναι εδώ. Εδώ χτυπάει και σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Νότια Ανατολική Ευρώπη και δίνει το αυτοκινητοδρόμιο ένα πολύ μεγάλο, δίνει μια πολύ μεγάλη αίσθηση σε όλους μας ότι αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ποικιλόμορφα όλοι. Ο πρόεδρος της ΛΑΜΣ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτοκινητοδρομίου, κύριος Ζήγναλης Μάριος, τόνισε πως είναι το πρώτο πρωτάθλημα BMW
με 138 συμμετοχές αθλητών. Αριθμός ρεκόρ από όλες τις χώρες, ακόμα και από την Τουρκία. Πείτε μας λίγα λόγια για τους αγώνες που διεξάγονται αυτό το τρίμηρο εδώ στο αυτοκινητόδρομο Σερών. Είναι ο πρώτος αγώνας BMU, είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ταχύτητας. Συμμετέχουν σχεδόν όλες οι χώρες συν την Τουρκία. Δηλαδή συμμετέχει Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σκόπια και Σερβία. 130 και κάτι αθλητές συμμετέχουν στον αγώνα αυτών στις Σέρες. Οι συμμετοχές είναι ρεκόρ συμμετοχών για αυτόν τον αγώνα. Από ό,τι μας λένε οι ομάδες, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες από το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Νομίζω ότι όλα πάνε πολύ καλά. Έχουμε κάποια χώρα που δεν εκπροσωπείτε? Όχι, όχι, εκπροσωπούνται όλες. Από ό,τι ξέρω, είστε και οδηγός, θα πάρετε μέρος αγώνες? Όχι, σε αυτόν τον αγώνα όχι. Μεγάλωσα για αυτόν τον αγώνα. Εμείς τώρα πια για πιο light πράγματα. Ο κύριος Σουλούκος Δημήτριος, οδηγός μοτοσυκλέτας από τη Λάρισα, μας είπε ότι τρέχει με μοτοσυκλέτα μοντέλο P1 2008 και παρά τη συμμετοχή του δεν αναμένει κάποια διάκριση, αλλά παίρνει μέρος για την εμπειρία. Όσο για τις πίστες, δήλωσε πως είναι πολύ καλές και πως πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους αγώνες για να προωθείται ο αθλητισμός. Εσείς με τι μοντέλο μοτοσυκλέτας παίρνετε μέρος και από πού είστε? Είμαι από Λάρισα και έχω μοντέλο ΡΟ1 του 2008. Τι προσδοκίες έχετε από τους αγώνες, πάμε για πρωτιά? Δεν νομίζω, πάμε για την εμπειρία. Αξιολογήστε μας και τις πίστες του αυτοκινητοδρομίου σε σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρουν. Πιστεύω είναι πάρα πολύ καλές. Πείτε μας και λίγα λόγια για τους αγώνες του τριημέρου που διεξάγονται εδώ στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Είναι πολύ καλή. Χρειάζονται να γίνονται αγώνες για να ξεκινωνόμαστε, να παίρνουν τα παιδιά εμπειρία και να προωθούμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Την άλλη, ο Σέρβος συναθλητής του, Μιχαήλοφ, το οποίο το όνειρο είναι να οδηγεί χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθεί με τίποτε άλλο για τη μηχανή του, παρά το γεγονός ότι θεωρεί την πίστα όχι τόσο γλίγορη όσο άλλες και την βαθμολογεί με 7,5 στα 10, ωστόσο τη χαρακτηρίζει τακτική και δηλώνει πως αν ξέρεις τι να κάνεις, τη μαθαίνεις γλίγορα. Σε ό,τι αφορά τους οδηγούς, δήλωσε πως η ποιότητα είναι υψηλή και ο ανταγωνισμός μεγάλος. Είμαι από τη Σερβία και λέγομαι Μιχαήλο. Πείτε μας κάτι για τους Βαλκανικούς αγώνες μοτοσυκλέτας και για την ποιότητα του αυτοκινητοδρομίου. Η πίστα είναι πολύ τακτική, δεν είναι όσο γλίγορη όσο για παράδειγμα αυτή της Γκόρνικ στην Κροατία. Μου αρέσει αν ξέρεις τι να κάνεις, την μαθαίνεις γλίγορα και η ποιότητα των οδηγών είναι πολύ υψηλή. Πείτε μας ποιο είναι το όνειρό σας σε αυτούς τους αγώνες. My dream about the racing. Το όνειρό μου είναι απλώς να οδηγάω χωρίς να χρειάζεται να ασχολούμαι με όλα τα υπόλοιπα, όπως παραδείγματος χάρη να είμαι και μηχανικός. Με άριστα το 10 την πίστα των Σερών, τι θα την βαθμολογώ σε σχέση με άλλες χώρες των Βαλκανίων? Έχω τρέξει σε 4 πίστες, βαθμολογώ αυτή με 7,5 στα 10. Θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμα που δεν σας ρωτήσαμε? Χαίρομαι που είμαι εδώ και ελπίζω να ξαναέρθω στο μέλλον. Τους θεατές εντυπωσίασαν 600 και χιλιάδες μηχανές. Όσο για την πρόβλεψη του νικητή, αυτή μάλλον δεν μπορεί να απαντηθεί, καθώς όλοι οι οδηγοί είναι εισάξιοι και πολύ καλοί. Θετικά αποτίμησαν οι θεατές και την ποιότητα της πίστας του αυτοκινητοδρομίου. Άλλοι πιο συγκρατημένα και άλλοι με περισσότερο ενθουσιασμό. Πείτε μας τι σας εντυπωσίασε στο σημερινό θέαμα και ποιος οδηγός σας εντυπωσίασε περισσότερο σε σημείο που να πιστεύετε ότι θα βγει νικητής? Σήμερα έχει μια απίστευτη μέρα. Οι 600 και χιλιάδες μηχανές ήταν τελείως εντυπωσιακές. Από οδηγό πραγματικά είναι στα ίδια στάδια όλοι, οπότε δεν μπορώ να βγάλω κάποιον νικητή εγώ αυτοπροσώπως. Πολύ ωραία εμπειρία. Πρέπει να έρθουν όλοι να το δούνε. Είναι το διαμάντι των Σερών, η πίστα όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. Και το επίπεδο των αθλητών πολύ υψηλό. Από πού έχετε έρθει? Φοιτητές είμαστε, αλλά είμαστε από την Έδεσσα και από την Ξάνθη. Με άρεστα το 10 την πίστα των Σερών, τι θα την βαθμολογούσατε? Η πίστα των Σερών είναι από την καλύτερη στην Ελλάδα. Μπορεί να επεκταθεί κι άλλο και οι προδιαγραφές της είναι πολύ υψηλές. Δεκάρι σίγουρο, δεν είναι μόνο καλύτερη στην Ελλάδα, είναι σε όλα τα Βαλκάνια, οπότε καθαρό 10, καθαρό.
τη ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Δείτε αμέσως μετά το δελτίο το αφιέρωμα στην Φιλαρμονική των Ποροίων που επιμελήθηκε ο Χρήστος Κατσαρός. Από εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.